Χαιρετίζω και εγώ όλου εσά που δίνετε το παρόν στη σημερινή μα συγκέντρωση. Η εμπιστοσύνη που δείχνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και η δημοτική μα παράταξη λαϊκή εισπήρωση στο πρόσωπό μου, ω υποψήφιου δημάρχου στο Δήμο Τανάγρα, είναι μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη για την επιτυχή έκβαση τη εκλογική μάχη. Ο Δήμο Τανάγρα, με 18.000 κατοίκου με εκατοντάδες βιομηχανίες, οι οποίες μάλιστα αύξησαν τα κέρδη τους ακόμα και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και με δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους σε αυτήν, στην περιοχή μας που τη διατρέχει ο μεγαλύτερος οδικός άξονας της χώρας, επίσης με χιλιάδες παραθεριστές του θερινούς μήνες και μια με μεγάλη αγροτική παραγωγή, με καθημερινά εργατικά ατυχήματα πολλά εξ αυτών θανατηφόρα, με εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας, με 12 ώρα, με νοικιαζόμενους εργάτες. Είναι ένας Δήμος όπου ολόκληρε περιοχές είναι με άναρχη δόμηση, χωρίς σχέδιο πόλεως, χωρίς αποχετευτικό δίκτυο και με μισοκουτσουρεμένο δίκτυο ίδρευσης. Με σχολεία σε κοντέινερ και με πολλά άλλα προβλήματα και στην εκπαίδευση και στην υγεία. Ένας Δήμος με τεράστια περιβαλλοντολογικά ζητήματα, με διαχρονικό το ζήτημα, το σοβαρό έγκλημα της μόλυσης του περιβάλλοντος και ειδικά των υδάτινων πόρων της περιοχής. Στο Δήμο Τανάγρας έχει αυξηθεί κατά 300% τα τελευταία χρόνια ο καρκίνο με στοιχεία που μα δίνει το ίδιο το σύστημα υγεία. Απέναντι σε όλα αυτά, τι έχουμε για του κατοίκου και εργαζόμενου στο Δήμο Τανάγρας; στον τομέα τη κοινωνική πολιτική, τη πρόνοια και τη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδα, η υγεία η κατάσταση είναι δραματική. Στο ΙΚΑ Ινοφίτων, χωρί γιατρού, ένα κέντρο υγεία στο σχηματάρι, χωρί υποδομέ, Χωρί ασθενοφόρο. Αλλά ακόμα και αν βρεθεί μέσο να μεταφερθεί ο ασθενή ή ο εργαζόμενο στο κοντινότερο νοσοκομείο τη Στίβα ή Χαλκίδα, εκεί πάλι η έλλειψη των υποδομών είναι τεράστια. Ζούμε σε μια βιομηχανική περιοχή όπου παράγεται τεράστιο πλούτο από την εργασία μα και παρά την τεράστια εξέλιξη τη επιστήμη και τη τεχνολογία, είμαστε αποκλεισμένοι από στοιχειώδε παροχέ υγεία. Δεν το ανεχόμαστε, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ανάπτυξη τη πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία και πλήρη στελέχωση σε γιατρού και όλων των ειδικοτήτων και στο οικονοφύτων και στο κέντρο υγεία Σχηματαρίου, για οικογενειακού γιατρού με υγειονομικού όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονο εξοπλισμό που να ικανοποιεί όλε τι ανάγκε των λαϊκών οικογενειών όλο το 24ωρο, όλε τι μέρε του χρόνου. Και όλα αυτά να συνδέονται με την οικογένεια, τα σχολεία, τους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, τους αθλητικούς χώρους, τους χώρους δουλειάς, με εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις γυναίκες, τα αμαία τους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη μέρη να θέλουμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα της μητέρας και του παιδιού με μόνιμους γυναικολόγους και παιδιάτρους. Εδώ και τώρα επαρκής κάλυψη με ασθενοφόρα στην περιοχή μας με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, η μόλυνση του περιβάλλοντο από την ασύντοτη δράση των υπογόνων βιομηχανιών, ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων τη περιοχή Συνοφύτων, έχει για δεκαετίε ταλαιπωρήσει του εργαζόμενου στου χώρου εργασία αλλά και του κατοίκου τη περιοχή. Ακόμα και η φυτική παραγωγή, που είναι σχεδόν η μοναδική καλλιέργεια των αγροτών του Δήμου Τανάγρα. Για δεκαετίε υπάρχουν σχέδια και υποσχέσει από τι κυβερνήσει που πέρασαν, την Περιφέρεια και το Δήμο, για εξυγίαση του ασωπού και καθαρισμό των υπόγειων υδάτων. Όταν όμω η πηγή τη ρήπανση, οι συγκεκριμένε δηλαδή βιομηχανίε, συνεχίζουν χωρί έλεγχο να ρηπαίνουν, το πρόβλημα παραμένει. Το σχέδιο που έφερε πρόσφατα η Περιφέρεια Αστρεά Ελλάδο και αποδέχτηκε και ο Δήμο Θανάγρας, η προηγούμενη διοίκηση, είναι ένα σχέδιο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των βιομηχανιών. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο βιομηχανικό πάρκο για τη διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίε των Ινοφύτων από την άναρχη ανάπτυξή του και από τι προηγούμενε δεκαετίε. Μάλιστα, το σχέδιο αυτό προβλέπεται και δημιουργία εργοστασίου από ιδιώτη επενδυτή επεξεργασία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Εμεί είμαστε αντίθετοι με το σχέδιο αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα λύσει τα χρονίζοντα προβλήματα τη ρήπανση του περιβάλλοντο, αλλά θα λύσει μόνο προβλήματα και προβλήματα αποκλειστικά των επιχειρηματικών ομήλων τη βιομηχανική περιοχή. Για να θυμίσουμε εξάλλου τι τελευταίε εξελίξει, το αρχικό σχέδιο για το Βιομηχανικό Πάρκο. Όπω ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρα, απέκρυψαν το εργοστάσιο επεξεργασία των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Όταν μετά εμφανίστηκε στη μελέτη, εμφανίστηκε και ο κύριο Μπακογιάννη, ο Περιφερειάρχης του Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρα, πριν ένα-δύο μήνε, για να μα πείσει ότι αυτό είναι για το καλό του τόπου μα. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση αντέδρασε και αντιτάχθηκε σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Μετά μάλιστα από πίεση του κόσμου, πριν από λίγες μέρες, τέσσερις μέρες περίπου, η σημερινή Δημοτική Αρχή έφερε πάλι το θέμα και ψήφισε ενάντια στη δημιουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου. Για να μην λέμε ότι οι αγώνες μας δεν έχουν και αποτελέσματα. Στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας λειτουργούν 10 βιομηχανίες που ανήκουν στη συνθήκη, στη συνθήκη Σεβέζο. Να θυμηθούμε τι είναι η συνθήκη Σεβέζο, το μεγάλο ατύχημα στην Ιταλία. Ήδη η λαϊκή συσπήρωση έκανε επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είναι υπερστολεχωμένη, όπω μα είπανε, και ρωτήσαμε τι σχέδια υπάρχουν. Η απάντηση ήταν ότι όταν καλεστούμε εμεί σε τέτοιο ατύχημα, νεκρού θα θρυνήσουμε και θα μαζέψουμε. Μιλάμε για πραγματική γύμνια στον τομέα τη πολιτική προστασία, με περιστατικά κάθε χρόνο. Τι σχέδιο υπάρχει και τι υποδομέ και προσωπικό για τα βιομηχανικά ατυχήματα, για δασικέ πυρκαγιέ, για την πλημμυρική προστασία, για τη σεισμική θωράκιση. Ποιο θα προστατέψει τους εργαζόμενους και τους κατοίκους στην περίπτωση ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Αυτά τα προβλήματα που αφορούν τους δημότες μας, τις λαϊκές οικογένειες τους εργαζομένους, δεν τα άγγιξε ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η Περιφέρεια. Μάλιστα, δεν έχουμε ακούσει ούτε καν υποσχέσεις για αυτά. Φίλοι και φίλες, στα πέντε χρόνια που πέρασαν, η Λαϊκή Συσπήρωση με ένα Δημοτικό Σύμβουλο που είχαμε, έκανε πράξη τη δέσμευση για πραγματική αντιπολίτευση με βάση στα λαϊκά συμφέροντα. Οι προτάσει τη λαϊκή εισπήρωση για μείωση κατά 10% των τελών και φόρων για τι εργατικέ λαϊκέ οικογένειε και αντίστοιχη αύξηση σε μεγάλε επιχειρήσει απορρίφθηκε ασυζητητή από τη διοίκηση και μάλιστα δεν στηρίχθηκε από τι άλλε παρατάξει αντιπολίτευση. Δώσαμε τη μάχη πάνω στα κύρια πολιτικά προβλήματα που πρόκυψαν από την πολιτική τη Δημοτική Αρχή και από την πολιτική των δύο κυβερνήσεων που υπήρξαν αυτό το διάστημα. Κάθε λαϊκό άνθρωπο που ανησυχεί από το σύνολο των εξελίξεων, κάθε έντιμο πολίτη αυτού του τόπου που πνίγεται από τα διέξοδα τη αντιλαϊκής πολιτική, από τη βαρβαρότητα τη φτώχεια, τη φορολιστία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, τη ανεργία και τη προσπάθεια εξαγορά συνειδήσεων, έχει θέση στο συνδυασμό τη λαϊκή εισπήρωση. Σήμερα παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μα, που αποτελείται από λαϊκού ανθρώπου, εργαζόμενου, αυτοαποσχολούμενου, αγρότε, με όλου αυτού που το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε σε κοινού αγώνε απέναντι στα προβλήματα που δημιούργησαν οι πολιτικέ του. Να δώσουμε τη μάχη, ανεξάρτητα από επιμέρου διαφορέ, τη μάχη τη ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, τη μοναδική πολιτική δύναμη τη ελληνική κοινωνία που αγωνίζεται για τα λαϊκά συμφέροντα. Στι δημοτικέ λοιπόν και περιφερειακέ εκλογέ, στι ευρωεκλογέ, αλλά και στι εθνικέ εκλογέ, όποτε και αυτέ αν γίνουν, να στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Ευχαριστώ πολύ.